Τίποτα από αυτά δεν αντιμετωπίζεται. Απολύτως τίποτα. Ούτε καν τα πρωτόκολλα θεραπείας, τα οποία είναι, την έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, η βασικότερη αιτία για να κάνουμε οικονομία. Εκεί είναι οι μεγάλες τρύπες του εθνικού συστήματος υγείας και γενικότερα της υγείας στη χώρα. Αν υπάρχει κάποια εντολή στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας επ' αυτών, ειλικρινώς θα το εκτιμήσουμε. Αλλά είναι ζητήματα για τα οποία περιμέναμε, αν όχι στο σχέδιο νόμου, να μην αδικούμε, τουλάχιστον στην ομιλία σας να μας τα πείτε. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Ό,τι είπατε στις προγραμματικές δηλώσεις περί πρωτοβάθμιας το ακούσαμε και τώρα και μάλιστα ακόμα πιο μεταχρονολογημένα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι είτε δεν υπάρχει σχέδιο, είτε δεν υπάρχει πραγματική αντίληψη της πραγματικότητας. Και αυτό είναι το περισσότερο λυπηρό από αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Δεν λείπει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο επιστημονικός τομέας ή οι εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουμε αυταπάρνηση να στηρίξουν. Λείπει όμως το οργανωτικό κομμάτι, για το οποίο οργανωτικό κομμάτι χαρακτηριστικά καθυστερήσατε στην τοποθέτηση διοικητών. Από τους διοικητές, ο οποίος έχετε τοποθετήσει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, λιγότερο από το 15% έχουν σχέση με τον τομέα της υγείας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ουσιαστική ενασχόλησή τους με την πραγματικότητα θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Και αυτό θα κάνει ακόμα βαθύτερη την ζημιά στο ήδη κακώς λειτουργόν σύστημα υγείας. Τέλος, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολύ πιο επιτακτικά ζητήματα στο σύστημα υγείας να ασχοληθεί κανείς από τα απογευματινά ιατρία και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται σε αυτό το σύστημα υγείας. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Τα μισά μηχανήματα ακτινοθεραπείας στα δύο αντικαρκυνικά και όχι μόνο των νοσοκομείων των Αθηνών δεν λειτουργούν. Η δυνατότητα ακτινοβολιών και το πρωί και το απόγευμα, ειδικά το απόγευμα, είναι μηδαμινή πια. Και μέχρι τουλάχιστον να αποκτήσει το σύστημα υγείας καινούργια μηχανήματα και πιο σύγχρονα, πρέπει επιγόντως να γίνουν συμβάσεις. Οι πολίτες σήμερα πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις και εμείς ασχολούμαστε με τα 3 ευρώ της απογευματινής επίσκεψης. Με τους νοσηλευτές, με κάποια ζητήματα τα οποία θα δούμε στα άρθρα για τους διευθυντές και κάποια άλλα θέματα τα οποία τολμώ να σας πω. Αυτά είναι που έπρεπε να τα φέρετε τροπολογία σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο. Όχι τα φάρμακα, όχι τις προμήθειες. Εσείς τα κάνατε ανάποδα. Δεν έχετε λοιπόν σχέδιο. Δεν έχετε αντίληψη πραγματικότητος. Δεν έχετε την τόλμη να βάλετε βαθιά το μαχαίρι εκεί που υπάρχουν οι πληγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως δεν έχετε καμία αντίληψη, διότι έτσι αντιλαμβάνομαι αυτό το σχέδιο νόμου, για το τι συμβαίνει στην ελληνική ύπαιθρο. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εκεί ήταν η καινοτομία του Εθνικού Συστήματος Υγείας όταν το ψήφισε το δικό σας κόμμα τη δεκαετία του 80. Η ίδρυση των κέντρων υγείας της Υπαίθρου, τα οποία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους και σήμερα δεν υπάρχουν πια στο σχεδιασμό σας. Δεν ξέρω πότε θα το κάνετε αυτό, αλλά να ξέρετε ότι με την πολιτική την οποία εφαρμόζετε, ο κόσμος φτωχαίνει. Και όσο φτωχότερος γίνεται ο πολίτης, τόσο πολύ μεγαλύτερη ανάγκη έχει το κοινωνικό κράτος. Τόσο πιο πολύ μεγαλύτερη ανάγκη έχει από το κράτος, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τόσο πιο πολύ ανάγκη έχει από την αρρωγή του κράτους. Και εσείς τι κάνετε? Βγάζετε φάρμακα από το Εθνικό Συνταγολόγιο και τα βάζετε στα μη συνταγογραφούμενα. Μπορεί να είναι σωστό. Βάζετε ιδιωτική επίσκεψη το απόγευμα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο έπρεπε να δίνει απλόχερα αυτό που μπορεί να δώσει. Και στην πραγματικότητα κι εσείς ως Υπουργός Υγείας κάνετε ό,τι άλλοι υπουργοί. Βάζουν κάτι παραπάνω στο έξοδο της κάθε οικογένειας. Αναρωτιέμαι, σε αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει ένας κεντρικός νους που να αντιλαμβάνεται και να μετράει το μηνιαίο κοστολόγιο μιας ελληνικής οικογένειας που έτσι κι αλλιώς, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, μειώνει τα εισοδήματά της? Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, είναι να αγγίξουμε τα πραγματικά προβλήματα. Αναγνωρίζουμε ότι η κυβέρνησή σας διαχειρίζεται μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αναγνωρίζετε κι εσείς, υποθέτω, ότι το κοινωνικό σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ίσως ο βατήρας και ο στυλοβάτης του κοινωνικού κράτους. Κάντε ό,τι μπορείτε για να το βελτιώσετε. Εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές. Βλέπω όμως ότι δεν έχουμε κοινή αντίληψη και φοβάμαι
ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα επιβιώσει ούτε αυτό εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ.